Λοιπόν, Γιώργο, τι βαθμό βάζει το τουρνουά από τον 1 στο 10? Εντάξει, δεν είμαι ο κατάλληλο φοιτητή. Χαίρομαι πάρα πολύ και για τον κόσμο που έχει έρθει και για τα παιδιά που έχουν από ότι του αρέσει πάρα πολύ. Αλλά κυρίω για όλε τι κοινωνικέ, τι ανθρωπικέ, όλε τι ιδιότητε τέλο πάντων που έχει όλο το συγκεκριμένο τουρνουά. Μακάρι να συνεχίσετε και να μπορούμε να προσπαθούμε για να μα καλό. Αν βλέπουμε αυτή την εικόνα φέτο στα 3 χρόνια, του χρόνου θα βλέπουμε. Θα δούμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξελίσσεται συνέχεια. Δεν είμαι εγώ, απλά είχα την ιδέα. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που έχουν καταλάβει το συγκεκριμένο event. Είναι η εταιρεία ProGame, είναι ο Δήμος, είναι πάρα πολλά άτομα τα οποία συμβάλλουν και να γίνει και να παρουσιάσει αυτό. Αν εγώ καθόμουν να έκανα όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα μπορούσα να παίρνω μπάσκετ. Και Στεφανή, σήμερα Παπαλουκά, Σερτέλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος και ακόμα περισσότερο γιατί έρχονται από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται καν να τους προσκαλέσει η διοργάνωση, έρχονται από μόνοι τους και θέλουν πάρα πολλά συμβάλλουν γιατί ξέρουν ποια είναι η πραγματική ουσία του συγκεκριμένου event. Οπότε καλό χρόνο των πραγμάτων, να περιμένουμε ακόμα πιο σπουδαία πράγματα στο μέλλον, αν όλα πάνε καλά. Σκοπός είναι ότι καταρχάς ο αθλητισμός πιστεύω ότι ενώνει, η επαρχία αγαπάει πάρα πολύ το μπάσκετ. Γενικότερα το αθλητισμό είναι πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν παίξει από κοντά. Είναι το υπέροχο δημαρχείο εδώ πέρα το οποίο κατά τη γνώμη μου βοηθάει πολύ στο να πραγματοποιηθεί αυτό το event. Είναι και ο χώρος έτσι όπου βγαίνει προς τα έξω μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Γενικότερα είναι πολλά τα ωφέλη και ευελπιστούμε και ελπίζουμε να μπορέσει να συνεχίσει. Και εγώ με το που τελείωσε τη σημερινή βραδιά έγινε γνωστό ότι ο Ιωάννης δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Πώς το υποδεχτήκατε και τι έχεις αφήσει από εδώ και στο εξής? Κοίτα, ο Ιωάννης είναι ένα πολύ όρεμο παιδί. Είναι φίλος μου, είναι φίλος πολλών από την ομάδα. Είναι ένα όρημο παιδί και ξέρω ότι πήρε μια απόφαση όπου τη σκέφτηκε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση για τον ίδιο και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πολλοί κόσμοι δυστυχώς απ' έξω δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στην ψυχολογία ενός αθλητή. Εγώ ατομικά το εύχομαι τα καλύτερα. Από εκεί και πέρα, άμα πάει στον Λεόνα αντίπαλο, θα ξέρω δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να είδε την ζωή, πρέπει να και εγώ με την ομάδα μου και όλοι οι φίλοι μας να διεκδικούμε το καλύτερο. Αλλά μέσα στο γήπεδο είναι αλλιώς, έξω από το γήπεδο θα είναι πάλι αλλιώς. Το πιο δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι σκέψεις του τι θα πει ο κόσμος. Περνάει από το μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Ο κάθε αθλητή το σκέφτεται διαφορετικά. Άλλοι πάντα σκέφτονται λίγο πιο συναισθηματικά, άλλοι το σκέφτονται πιο επαγγελματικά. Όλα σωστά είναι. Μπορεί εύκολα κάποιος να πει για ποιο λόγο να μην πάει στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό ή αντιθέτως, ή αντιστρόφως, άμα οι συνθήκες είναι καλύτερες ή άμα ο ρόλος θα είναι πολύ καλύτερος. Κάποιοι άλλοι μπορούν να πούν ότι ίσως να είναι καλύτερο το να παραμείνει σε μια ομάδα πίσω σε 1-2 χρόνια. Όλα είναι σχετικά, όλα είναι σωστά, όλα είναι λάθος, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα πήρε μια απόφαση που ήταν πολύ δύσκολη, γι' αυτό το προβλημάτισε. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, δεν έχει υπογράψει. Δεν γνωρίζω τώρα αν είναι πραγματικότητα, αλλά. Θα είναι στο μέλλον να μένω στο ίδιο. Θα είναι πάντω σίγουρα λίγο άβολο να έχει το κουμπάρο σου απέναντί σου. Αν και εφόσον πα πα πα. Εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. Έχει τύχει και εγώ παίξει και εγώ να μετρήσω πολλέ φορέ με φίλου μου. Σίγουρα το ότι παίζει τον αιώνιο είναι λίγο, θα είναι λίγο δύσκολο, δεν αλλάζει κάτι ούτε στην ατομική ούτε στην ομαδική συμπεριφορά και αντιμετώπιση. Πάντα εμείς σαν Ολυμπιακός θα θέλουμε το καλύτερο όπως εκείνος στην ομάδα του. Τι ευχή θα του δώσεις από εδώ και στο εξής? Τι ευχή θα του δώσεις από εδώ και στο εξής στην καριέρα του? Τα έχετε πει πολλές φορές. Άμα πάει στον αιώνιο αντίπαλο, εντάξει, αλήθεια είναι να είναι υγιής. Αλλά να πετύχει τους στόχους του, εγώ πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό, αλλά ενώ δεν θέλω να κερδίζω εγώ στο τέλος και η ομάδα μου, έτσι, είναι λογικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.